Καλή σας μέρα. Είμαι ο Παπούλικας ο Χρήστος, ο διοικητής του νοσοκομείου Φλόρινας και σας ενημερώνω ότι σήμερα ξεκίνησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα του νοσοκομείου Φλόρινας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το νοσοκομείο Φλόρινας ακολούθησε τα υπόλοιπα νοσοκομεία κατά 3 μέρες αργότερα και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από την Υγειονομική Περιφέρεια αλλά και από το Υπουργείο. Έχει γίνει η προμήθεια κάποιου αριθμού δόσεων εμβολίων προκειμένου να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί οι οποίοι δήλωσαν θετικοί στον εμβολιασμό σε αυτή τη φάση. Πόσα εμβόλια μέχρι στιγμής έχουν έρθει και αν δήλωσε το 100% το ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού για την συμμετοχή στον εμβολιασμό? Έχουν έρθει τα εμβόλια τα οποία έχουμε παραγγείλει, τα οποία προβλεπόντουσαν για τον αριθμό των εργαζομένων που θα εμβολιαστούν. Υπάρχει μια πρόβλεψη να γίνουν μέχρι 240 εμβολιασμοί σε αυτή τη φάση. Φυσικά το νούμερο αυτό δεν είναι στο 100% των εργαζομένων, αλλά είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο. Και πιστεύω ότι κατά την πορεία ενδεχομένως να μπουν και άλλοι υγειονομικοί υπάλληλοι. Και θεωρώ, επειδή το εγχείρημα είναι όχι μόνο τοπικό, αλλά και εθνικό, και από τη στιγμή που πλέον οι εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο έχουν προχωρήσει, αλλά και στη χώρα μας, ήδη όπως γνωρίζετε, έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμοί τους 20.000, άρα εκτιμώ ότι αν όχι σε αυτή τη φάση, αλλά στη δεύτερη φάση θα εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος τόσο του υγειονομικού προσωπικού, αλλά και γενικότερα του πληθυσμού της χώρας. Γιατί θα αρθούν οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν σε αρχική φάση. Του γενικότερου πληθυσμού μετά τις 20 Ιανουαρίου. Μετά τις 20 Ιανουαρίου ο κόσμος θα ενημερωθεί, θα δημιουργηθεί συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα δηλώνει εκεί μέσα την πρόθεση και την επιθυμία εμβολιασμού. Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα, ξεκίνησε ο εμβολιασμός. Θεωρώ ότι είναι εθνική υποχρέωση να εμβολιαστούμε. Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας δυστυχώς δεν πρέπει να κυριαρχήσουν. Το εμβόλιο και όλα τα εμβόλια τα υπόλοιπα που θα έρθουν από τις άλλες εταιρείες είναι τα μοναδικά όπλα που έχουμε και πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και όχι τον κάθε. Συμφώνησε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να συμμετέχει στον εμβολιασμό ή είχαμε καθολική συμμετοχή? Από το ιατρικό προσωπικό έχουμε καθολική συμμετοχή. Κάποιοι οποίοι δεν θα εμβολιαστούν σε αυτή τη φάση είναι γιατί είχαν νοσήσει και έχουν αντισώματα. Από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό οι περισσότεροι δήλωσαν να εμβολιαστούν. Οι άλλοι αναμένεται.